Κύριε Κοντζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μιλάτε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Όχι και να με ευχαριστείτε, εγώ ευχαριστώ που μπορώ να μιλήσω σε όλο αυτόν τον κόσμο που απευθύνεται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο είναι μεγάλο περιουσιακό στοιχείο για την Ελλάδα και το ελληνικό δημόσιο, διότι είναι ένα πρακτορείο ειδήσεων που κάνει τόσο καλά τη δουλειά του, που αν τα συγκρίνεις με ξένα πρακτορεία και με τις δυνάμεις που έχει, θα έδινε μόνο ένα 10. Εγώ ως καθηγητής πρέπει να βαθμολογώ και να αξιολογώ πάντοτε. Σας ευχαριστώ, γιατί πρόκειται για ένα πρακτορείο που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας και στο εξωτερικό, και ξέρω από πάρα πολλούς ξένους μου συναδέλφους πόσο πολύ προστρέχουν στις δικές σας πληροφορίες για να μάθουν τι πραγματικά συμβαίνει στη χώρα. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Να προχωρήσουμε όμως στη συνέντευξη, κύριε καθηγητά. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο σας, το τελευταίο βιβλίο σας, με τίτλο «Ελλάδα, αποικία χρέους, Ευρωπαϊκή Αυτοκρατορία και Γερμανική Πρωτοκαθεδρία». Περίεργος θα έλεγα ο τίτλος. Αποικία χρέους. Σημαίνει ότι με μοχλό το χρέος έχουν διαμορφωθεί συνθήκες και λειτουργίες όπως παλιά οι αποικίες. Δηλαδή έχει έρθει στην Ελλάδα μια αρχή εποπτείας, η οποία είναι γύρω στα 400 άτομα, είναι μια κεντρική εποπτεία για το συνολικό κράτος που είναι ο κύριος Ράγενμπαχ, είναι μια εποπτεία για την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση που είναι ο κύριος Φούχτελ, είναι εποπτεία των τραπεζών που είναι οι Ολλανδοί και είναι η γενική εποπτεία της Τρόικας, όπου πάντα να θυμίζουμε ότι τα 2-3 μέλη είναι Γερμανοί. Αυτοί λοιπόν ασκούν μια εποπτεία αριθμητικά όσο ήταν η εποπτεία που ασκούσαν οι Γερμανοί στις αποικίες τους στα τέλη του 19ου αιώνα σε περιοχές και χώρες όπως είναι η Τανζανία και η Ναμίμπια, τότε λεγόντουσαν αποικίες Δυτικής και Ανατολικής Αφρικής. Δεύτερον, οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται πλέον από ένα κυρίαρχο κράτος και από το κυρίαρχο κοινοβούλιο. Οι βασικές θεμελιακές αποφάσεις ανακοινώνονται και οι όποιες διορθώσεις για να γίνουν πρέπει να επικαλεστούν τη συνένεσή τους οι ελληνικές αρχές. Άρα είμαστε μια χώρα η οποία έχει το χαρακτηριστικό της εποπτείας, του ελέγχου και της δέσμευσής της από ξένα κέντρα. Ο μηχανισμός είναι ο δανεισμός μας και τα χρέη μας. Θα μπορούσε να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη? Νομίζω ότι όποιος διάβασε χθες την έκθεση της Δέλτα Νιτάφ, η οποία επιβεβαίωσε αυτά που έλεγα πριν 3 χρόνια και είχα γράψει στο προηγούμενο βιβλίο μου για την πολιτική σωτηρίας πριν 2 χρόνια, ότι το πλάνο, το μνημόνιο, οι δανειακές συμβάσεις δώσαν χρόνο να σωθούν οι γερμανικές τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες και ορισμένες γαλλικές, ολλανδικές και όχι η Ελλάδα. Αυτό βγαίνουν και το αποκαλύπτουν. Έχουν αποκαλύψει και προηγούμενα ότι όλοι οι οικονομικοί τους μηχανισμοί και οι πολλαπλασιαστές, οι μαθηματικοί που χρησιμοποιούσαν ήταν λάθος, άρα δεν ήταν μονόδρομος. Και να σας πω και κάτι, στο βιβλίο δείχνω τις πολλές συγγένειες που είχε η Ελλάδα είτε με την εξωτερική πολιτική, τη μεταβισμαρική και πριν από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο των Γερμανών στις αποικίες τους, είτε με την εποχή στο εσωτερικό της χώρας μας της δημοκρατίας της Βαϊμάρης και τη μη σύμπτωση με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν οι νικητές απέναντι στη Γερμανία, που χαρίσαν ουσιαστικά τα χρέη της, και το πώς συμπεριφέρεται η Γερμανία απέναντί μας. Εκεί λοιπόν θα δείτε ότι αναφέρουμε σε μια ομιλία που βρήκα στο πρότυπό της στα πρακτικά του 1930 του Γερμανικού Κοινοβουλίου, όπου ο τότε πρωθυπουργός Μπρούνινγκ, 1930-32, φέρνει ένα πρόγραμμα λιτότητας ακριβώς το ίδιο με αυτό που είχε η Ελλάδα, και ο οποίος λέει ότι αυτός είναι μονόδρομος. Τελικά ο μονόδρομος ήταν για φτάσουμε στο Χίτλερ, δεν ήταν μονόδρομος. Και επειδή αναφέρθηκα και στις αποικιοκρατικές εποχές των Γερμανών, να θυμίσω ότι το κύριο στίγματος ήταν ένας οικονομικός ρατσισμός, δεν είχαν μόνο βιολογικό ρατσισμό, όπου αποκαλούσαν όλους τους λόγους τεμπέληδες, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να τρώνε τα λεφτά των άλλων. Καλή ώρα όπως και σήμερα δηλαδή. Δεν είχε αλλάξει η ορολογία τους από ό,τι κάνανε στο 19ο αιώνα. Και αυτό το άλλο που είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι χρησιμοποιούν μεθόδους της αρχικής φάσης γέννησης του καπιταλισμού, δηλαδή της λαϊλασίας, της κλοπής. Βλέπουμε ότι στην Κύπρο και στην Ελλάδα τα ιερά του καπιταλισμού, όπως είναι η μικρομεσαία ιδιοκτησία, οι καταθέσεις τράπεζες κλπ., ή κινδυνεύουν ή έχουν ήδη λαϊλατηθεί. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Ελλάδα είναι μια χώρα αυξανόμενης εξάρτησης, οι αποφάσεις λαμβάνονται αλλού και οι μέθοδες που χρησιμοποιούνται παραπέμπουν στην αποικιοκρατία. Δεν είναι όμως μια αποικιοκρατία με την παλιά μορφή, με την πότα. Είναι μια αποικιοκρατία, όπως λέω, της εποχής της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή με το χρέος. Κύριε καθηγητά, υπάρχει περίπτωση το χρέος που έχουμε να αποπληρωθεί, ή μήπως χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις? Θα υπάρξουν πολιτικές αποφάσεις καταρχάς για τη μείωσή του. Μετά τις γερμανικές εκλογές ίσως. Πιθανότατα. Και εδώ υπάρχουν 2 ερμηνείες. Η κυβέρνηση λέει ότι θα μειωθεί διότι πάει πολύ καλά. Αλλά ξέρετε, είναι τρελό. Καμιά τράπεζα δεν θα σας μειώσει το δάνειο γιατί πάτε πολύ καλά και έχετε λεφτά. Η δεύτερη ερμηνεία που είναι η δικιά μου είναι ότι πάνε τόσο άσχημα που θα υποχρεωθούν πάλι να παραβιάσουν τους ίδιους κανόνες τους. Ή να κάνουν άλλα μέτρα, όπως επιμήκυση, χαμήλωμα
επιτοκίου κάποιο πακέτο που να μειώνει τις απαιτήσεις από την Ελλάδα σε αυτή τη φάση, αφού πήραν ό,τι θέλανε. Πάντα πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό. Κύριε καθηγητά, μιλάτε για γερμανική πρωτοκαθεδρία στο βιβλίο σας. Το ερώτημα είναι, μήπως τελικά η Γερμανία χρησιμοποίησε το ευρώ ως εργαλείο για την ηγεμονία της στην Ευρώπη? Είναι σαν το γάμο το ευρώ. Καμιά φορά ο κακός γάμος καλά είναι να μην έχεις μπει. Αλλά άμα έχεις παντρευτεί και έχεις κάνει παιδιά, το διαζύγιο δεν είναι τόσο εύκολο όσο το να μην μπεις. Για τη Γερμανία πάλι αυτό που διευκρινίζω στο βιβλίο είναι ότι η πρωτοκαθεδρία δεν είναι ηγεμονία. Γιατί πάρα πολλοί μιλάνε για γερμανική ηγεμονία. Η ηγεμονία θέλει κουλτούρα. Θέλει να είσαι έτοιμος να θυσιάσεις ορισμένες πλευρές των αναγκών σου για να εξυπηρετήσεις τους συμμάχους σου. Και επιπλέον η ηγεμονία σημαίνει ότι σε αυτό που ανακατεύουμε είναι ποιος είναι ο διεθνής σου προσανατολισμός. Εδώ οι Γερμανοί, και όπως περιέγραψα προηγούμενα, δεν ανακατεύονται απλώς στην εξωτερική μας πολιτική. Ξέρετε, υπήρξε μέχρι και σχέδιο πώς να φτιαχτεί το Υπουργείο Εξωτερικών από τους Γάλλους. Αυτό που ανακατεύονται οι Γερμανοί είναι στα εσωτερικά μας. Αυτό δεν είναι ηγεμονία, είναι αυτοκρατορία. Με την έννοια της κρατικότητας, δεν κάνω μια ηθικολογία όπως νομίζουν μερικοί, ούτε γυρισμικά φιλμ τώρα. Μιλάμε για αυστηρό επιστημονικό όρο, που σημαίνει ένα είδος σχέσεων ανάμεσα σε κράτη ή σε οντότητες. Και η Γερμανία δεν έδειξε αυτή την κουλτούρα του ηγεμόνα, απλώς αξιοποιεί την κυριαρχία της. Τώρα η Γερμανία είναι κερδισμένη από την υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έχει φτιαχτεί με τους κανόνες της. Αυτό το ονομάζω στο βιβλίο δομική ισχύ. Και έχω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα για να κατανοηθεί. Βάλτε την τρομερή Bayern München, την ομάδα του Μονάχου που κέρδισε τα πάντα, πάντα φέτος και πήρε πολύ εύκολα, νικώντας 7-0 στα δύο παιχνίδια την Μπαρσελόνα, και πηγαίνει να παίξει ενάντια στους Miami Heat, τους παλιούς ίσως πιθανούς πρωταθλητές, στο NBA. Να παίξουν μπάσκετ. Θα ιτηθούν κατά κράτος. Πάρτε μετά τους ψηλούς του NBA να παίξουν στην Bayern Arena στο Μόναχο ποδόσφαιρο μαζί με τους κοντόσωμους και ευέλικτους Βαβαρέζους. Θα ιτηθούν επίσης κατά κράτος. Που σημαίνει ότι δεν έχει μόνο νόημα να λέμε ποιος έχει καλή ομάδα, πρέπει να ξέρουμε σε τι είναι στο γήπεδο παίζουμε και με τι είναι τους κανόνες. Η καλύτερη ομάδα μπάσκετ του κόσμου θα χάσει από την Bayern Μονάχου στο ποδόσφαιρο. Και η καλύτερη ομάδα του ποδοσφαίρου στον κόσμο δεν αντέχει τα ψηλά καλάθια του NBA. Η Ελλάδα, αν είχε την καλύτερη ομάδα, θα μπορούσε να βγει από την κρίση? Όταν λέτε καλύτερη ομάδα, τι εννοείτε? Την καλύτερη πολιτική ομάδα. Εάν είχε μια ομάδα που είχε ως κριτήριο τις ανάγκες του λαού και της χώρας και ήταν και ποιοτικά καλή, τότε θα ήταν αποτελεσματική προς όφελος της χώρας. Αν έχει μια ομάδα η οποία σκέφτεται τα μεγάλα συμφέροντα, είναι αποτελεσματική προς όφελος των ολίγων. Δηλαδή αυτό που ονομάζω ολιγαρχία. Γι' αυτό όταν ο πρωθυπουργός της χώρας μιλάει για success story, εγώ συμφωνώ μαζί του. Είναι success story να έχεις καταστρέψει τη χώρα και να παραμένεις με τους μοχλούς της εξουσίας, της οικονομικής στα χέρια σου. Ουδείς μεγάλους ολιγάρχες καταστράφηκε στην Ελλάδα. Αυτό κατήργησε όλους τους νόμους του καπιταλισμού. Εγώ όταν ήμουν στο Χάρβαρντ πριν μερικά χρόνια και δίδασκα, υπήρξε μια παροδική κρίση, η Enron κλείστηκε, η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία της Αμερικής, και όλη η ηγεσία της μπήκε στις φυλακές. Εξαφανίστηκε μέσα σε μια μέρα. Πώς στον ελληνικό καπιταλισμό έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, 350.000 επιχειρήσεις που κλείνουν και ένας μεγάλος δεν έκλεισε, πράγματι είναι success story για τα συμφέροντά τους. Κύριε καθηγητά, κατά τη γνώμη σας, υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ? Ακούστε, ακούω πάντα αυτό, υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ, και πρέπει να απαντήσω σε όλα τα τούνελ έχουν τοποθετηθεί φως, και μάλιστα από τους μεγαλοεργολάβους στην Ελλάδα που βγάζουν λεφτά. Το ζήτημα είναι να βγούμε στον ήλιο, ο οποίος ήλιος θα φωτίζει όλη τη χώρα. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει ο ίδιος ο λαός να πάρει τις τύχες στα χέρια του. Αν θέλει να είναι στον καναπέ, σε λίγο ο καναπές θα είναι έξω στην αυλή, διότι το σπίτι του δεν θα υπάρχει. Αν θέλει να είναι πάνω στον καναπέ, θα καταστραφεί γιατί θα έχει λεφτά να αλλάξει την ταπετσαρία του. Είναι θέμα δικιάς του απόφασης και είναι θέμα να σοβαρευτούμε όλοι εμείς, οι άνθρωποι που διανοούμενοι, οι πολιτικοί, οι έχοντες δημόσιο λόγο, που λέμε και θέλουμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά του. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Και να σας πω με ειλικρίνεια κάτι, κύριε Ψήλο. Αν κατηγορώ κάτι στον εαυτό μου ότι φταίει, δεν είναι ότι φταίω για αυτή την κατάσταση. Οι δυνάμεις που τη φέρανε τη διαχειρίζονται και προς όφελός τους. Είναι ότι δεν κατέφερα εγώ και άλλοι άνθρωποι σαν και εμένα να αποτρέψουμε. Άρα σημαίνει πρέπει να γίνουμε καλύτεροι και να δεθούμε περισσότερο με τον κόσμο. Το ερώτημα το μεγάλο που έχει ο κόσμος είναι ποια κυβέρνηση ή ποιες πολιτικές δυνάμεις μπορούν να αντιμετωπίσουν την κρίση, όχι να τον φέρουν στην πρώτη 2009 κατάσταση. Όχι, αυτό είναι κάκιστη. Πάλι ολιγαρχία εκεί. Πάλι ολιγαρχία, όπως λέτε. Το θέμα είναι ποιες πολιτικές δυνάμεις, αν υπάρχουν κατά τη γνώμη σας στην χώρα, που να μπορούν να ανοίξουν μια άλλη προοπτική για τον τόπο. Μεθοδολογικά και όπως πάντα γράφω, θα έλεγα το εξής. Δεν πρέπει να ξεκινάμε από τις πολιτικές δυνάμεις.
πρέπει να ξεκινάμε από ένα ελάχιστο πρόγραμμα που έχει ανάγκη η χώρα για να βγει από την κρίση. Και όχι μόνο να βγει από την κρίση, να πάρει καλή θέση στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Να έχει ένα σημαντικό ρόλο στο διεθνές γίγνεσθε, στην Ευρώπη και να έχει μια κοινωνία με δικαιότητα και παραγωγικά ανασυγκροτημένη. Αυτό το πρόγραμμα είναι αυτό που θα κληθεί ο καθένας να έρθει να συμφωνήσει. Δηλαδή, στην Ελλάδα πάμε ανάποδα. Λέμε με ποιος μου αρέσει. Ναι, αλλά χωρίς πρόγραμμα, χωρίς συμφωνία. Τώρα, ποιες είναι οι πιθανές δυνάμεις σε ένα τέτοιο πρόγραμμα που λέω εγώ. Έχω μια δεύτερη διατύπωση και τη λέω πάρα πολύ συχνά. Άκουσα και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να τη λέει με ένα δικό του τρόπο. Στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνουν μεγάλες αλλαγές χωρίς ένα ΣΥΡΙΖΑ που να ξεπεράσει όμως τις παιδικές του ασθένειες. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να καταλάβει ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς τον πλούτο όλων των άλλων των δυνάμεων. Διότι σας θυμίζω ότι η κριτική στο πρώτο μνημόνιο, η κριτική στα ζητήματα πατριωτισμού και εξάρτησης δεν προήλθε από το ΣΥΡΙΖΑ ή από κομματικές δυνάμεις, προήλθε από άλλες δυνάμεις, προήλθε από μεμονωμένους διανοητές, προήλθε από μικρές κινήσεις, όπως ήταν μια κίνηση που είχε ο κύριος Μαρίας πριν πάει στον Ανεξάρτητο Έλληνες, όπως είναι η δικιά μας του Πράτο και όπως πάρα πολλές άλλες. Η χώρα γεννάει πλούτο. Πρέπει απλώς να βρούμε έναν τρόπο που αυτός ο πλούτος να εκφραστεί και να γίνει αποτελεσματικός και εκεί πρέπει να το καταλάβει και η οργανωμένη αριστερά που κυριαρχεί κοινοβουλευτικά από αυτή τη σκοπιά. Κύριε Καθηγητά, έχετε μια μακρά παράδοση συμμετοχής στα τεκτενόμενα στην αριστερά. Βλέπετε ότι σήμερα μπορεί να υπάρξει μια σύμπραξη των δυνάμεων της αριστεράς για να βγει η χώρα από την κρίση? Δεν θέλουν να συμπράξουν. Δεν μπορώ να τους το επιβάλλω. Εγώ είμαι πολύ μεγάλος πια σε ηλικία να μπορώ να τους επιβάλλω. Γι' αυτό λέω πρέπει να πάμε ανάποδα. Ποιο είναι το πρόγραμμα και να δούμε αν συμφωνούμε στο πρόγραμμα. Το ΚΚΕ αρνείται τη σύμπραξη με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι λογικό από τη δικιά του σκοπιά. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Το ότι δεν διατύπωσε ένα δικό του πρόγραμμα και να πει στο ΣΥΡΙΖΑ: έχω πέντε σημεία, αλλά να συμφωνήσουμε. Να τον εκθέσει, όπως λέγαμε παλιά στην αριστερά, δεν συμφωνούσε. Μου κάνει εντύπωση η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα ότι δεν έχουν μια ουσιαστική πολιτική συμμαχιών που θα ήταν το χαρακτηριστικό του. Αν θυμόσαστε, το 1987-88 είχα γράψει ένα βιβλίο με μεγάλη κυκλοφορία για την πολιτική συμμαχιών και συνασπισμών της αριστεράς και κοινωνικών και πολιτικών. Και πάντα μελετώντας την αριστερά και στις χειρότερες στιγμές της, ακόμα και επί του σταλινισμού που λένε, είχε μια πολιτική συμμαχιών και ενότητας. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι πρωτοφανές. Και νομίζω επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα βαθμό διατύπωσε αυτή την ανάγκη, χωρίς πάντα να την ενσωματώνει ουσιαστικά, γι' αυτό είχε και το πολύ μεγάλο αποτέλεσμα τον Μάη του και τον Ιούνιο του 12 και γι' αυτό είχε το ΚΚΕ την κάμψη του. Δεν υπάρχει αριστερά χωρίς πολιτική συμμαχιών. Να το πω αλλιώς. Η αριστερά πρέπει να ηγεμονεύει. Δεν μπορεί να ηγεμονεύσει αν δεν έχει πολιτική συμμαχιών, αν δεν έχει αντίληψη και δεν είναι φορέας ενός νέου πολιτισμού, εάν δεν παίρνει τα πιο μοντέρνα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα να τα εκλαϊκεύσει, να στηρίξει την πλατύτερη μόρφωση του λόγου. Και δυστυχώς η ελληνική αριστερά αυτά τα τρία χαρακτηριστικά σήμερα δεν τα έχει συστηματικά. Μπορεί να τα έχει πλευρές, μεμονωμένα και κάπως αποσυνδεδεμένη και από το πατριωτικό ζήτημα. Και γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε αριστερά στον κόσμο, αλλά και η ελληνική αριστερά, όταν μεγαλούργησε διότι συνέδεσε το κοινωνικό δημοκρατικό ζήτημα με το πατριωτικό. Άρα αυτό που με ανησυχεί είναι ότι έχουμε μια αριστερά με ισχυρή επιρροή στην κοινωνία, η οποία όμως δεν έχει πλάσει ακόμα τον ηγεμονικό της λόγο και την ηγεμονία της απέναντι στο λαό, διότι δεν έχει συμμαχίες. Ένας ηγεμόνας πρέπει να έχει συμμαχίες και δεν έχει συνδέσει πολιτισμό, δημοκρατία, κοινωνική παραγωγική ανασυγκρότηση, κοινωνική δικαιότητα με τον πατριωτισμό και τα ζητήματα εθνικής ανεξαρτησίας. Κύριε Κοτζιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μιλήσατε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Για μένα ήταν μεγάλη μου χαρά να μιλήσω σε αυτό το πρακτορείο που, όπως είπα και εισαγωγικά, είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ψυχής, είναι ένα κομμάτι που πληροφορεί για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ.